Σαφής ο νόμος. Λέει, η ΑΕΠ, η ανώνυμος εταιρεία, δεν μπορεί να διενεργεί μόνη της ελέγχους για την εφαρμογή του νόμου 21-21 του 93, αλλά μόνο με τη σύμπραξη της δημόσιας κρασής. Τέλος. Ένσωρο αστυνομικό, εις δώε ή λιμενικό. Τελείωσε. Εδώ όμως είναι η ατομική βόμβα, την οποία συνάδελφοι την έχω έτοιμη. Πασχάλη και του λόγου παρηθές. Όχι, περιμένω, περιμένω. Λοιπόν, ένα λεπτό. Α, εδώ. Λοιπόν, ενώπιον του οργανισμού πνευματικής ιδιοκτησίας κατεπίκουσα αίτηση γνωστοποίησης αναφορά καταγγελία εναντίον του Υπουργείου Πολιτισμού. Την έχω έτοιμη και ζητάω από κάποια κυρία διευθύντρια, η οποία τι έκανε, και αυτό σας είπα, θα ακούσετε πράγματα απίστευτα. Στέλνει ένα νόμο, συγγνώμη, μία εγκύκλιο, και σας την λέω ποια είναι, η 5385, λοιπόν, η 5385, πρόεδρε, ένα έτσι, 14 Δημαρτίου του 2014, η διευθύντρια είναι αυτή. Δεν λέμε το όνομα, αλλά κάνω πότε δεν με νοιάζει. Έχω μέχρι στιγμή 3 εξώδικα, μια απογεύμα. Α, η τελευταία μάλιστα, να τη βλέπει πρόεδρο. Πρωτοδικείο βρεβαιών. Μου ήρθε εξώδικα από την ΕΠΗ. Α, το να στέλνω. Γιατί δυστυχώ και με λυπή, είμαστε μόνο δύο άτομα που συνέχεια του έχουν κατά γυρολεξία δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Με αθωώσει συναδέλφου. Και τι κάνει αυτή η κυρία. Στέλνει μία εγκύκλιο σε όλους τους δήμους της χώρας και τους βάλει και παρανομούνε. Και ξέρετε τι λέει. Σας το διαβάζω. Ενώ έρχεται η νομοθεσία, έρχεται το νομικό συμβουλίο του κράτους και λέει ότι η ΑΕΠ, δεν συγκαταλέγεται στον ενεργητικό φορέα. Λοιπόν, ακόμα και το νομικό συμβούλιο του κράτους, το οποίο ξέρετε είναι η κορφαία περίπτωση, λοιπόν, με πρόεδρο την Ανδροβιτσανέα, η οποία βγήκε, είναι συγγνώμη, λοιπόν, η 293 του 2015, βγήκε 8 Δεκεμβρίου του 2015 και ξέρετε γιατί αναγκάστηκε το νομικό συμβούλιο του κράτους να συνεδριάσει. Για ποια, για την εταιρεία, και ξέρετε γιατί το έκανε. Γιατί δεκάδες δήμοι, εκ των οποίων ο τελευταίος δήμος του Περιστερίου, λέει το εξής. Ο Δήμος Περιστερίου. Ότι κατά τον νόμο διαπιστώνω, ότι δήθεν κατά τον νόμο να διαπιστώνονται οι παραβάσεις μόνο από τα όργανα οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Λοιπόν, η διαπίστωση αυτή πρέπει να γίνει από άλλα ή και από άλλα ή και ποια καθήλει να αρμόδια ή συναρμόδια ελεκτικά όργανα. Εξεμάνικο ανώτατο συμβούλιο του κράτους. Λοιπόν, και θα το διαβάζω, έτσι, γιατί αυτό είναι και το καταλληλικό και δικαιώθηκα μετά από χρόνια, το οποίο λέει και λέει ότι η αυτοδιαχείριση εφόσον πρόκειται για κρασίματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, λοιπόν, από το άρθρο, λέει το συμβούλιο, το νομικό συμβούλιο, από τη διατάξη των άρθρων 1, παράγραφος 3, λοιπόν, και 26 άρθρος, παράγραφο 2 του συντάγματος, ότι οποιοσδήποτε έλεγχος στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έτσι, για τη λειτουργία τους είναι σαφέστατο
αναφέρει ότι η εξουσία του ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, έτσι, ως κατεξοχήν δημόσια εξουσία και έκφραση κρατητής κυριαρχίας ασκείται δια της αρμόδιας αρχής μόνο από το κράτος. Και έρχεται η ΕΠΗ, αυτή είναι ελεκτικός φορέας. Και έρχεται τώρα η κυρία, την οποία θα της ρίξουμε την απολυτή βόμβα. Λοιπόν, εδώ, και ξέρετε τι κάνει. Γι' αυτό αναγκάστηκε ο Δήμος Περιστερίου και πολλοί άλλοι τους έβαλε και παραμονούνε. Και ξέρετε τι κάνει η κυρία. Ακούστε το, σας το διαβάζω. Λέει. Ποια είναι η αρμοδιότητα της κυρίας, τι θέση έχει. Ε? Η θεσμική της θέση ποια είναι. Τι... Η πολιτισμός, το Υπουργείο Πολιτισμούς, στο τμήμα του ΑΟΠΗ, που είναι για τη μουσική και έβαλε τους Δήμους να παρανομούν. Αφαιρούσαν την άδεια. Λοιπόν, και τώρα θα σου διαβάσω τι λέει το νομικό συμβούλιο που κάνει για την κυρία αυτή, θα έχει πλαγίσει. Και αυτή η κυρία τι κάνει, που λέει καθαρά εδώ πέρα, ότι κάθε δήλωση βεβαίωση σε ΕΠΗ, έτσι, δεν πρέπει να αρχιοθετείται, αλλά να σέρνεται στους άλλους, να σέρνεται υποχρεωτικά στους Δήμους για τα περαιτέρω. Αυτό είναι το ρυθμό. Τώρα έγινε αυτό. Τώρα έγινε αυτό. Αυτό έγινε, συνάδελφοι, 6 Μαρτίου 2014. Γι' αυτό έχουν εκραγεί τα πράγματα στην πανελλαδική κλίμακα. Εγώ, φίλοι μου, τίμασα, έτσι, την τίμασα, του τίμασα τον βουλευτή, έτσι, θα το καταθέσω άμεσα, έτσι, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης πάρθηκε. Λοιπόν, πληρώσαμε 4.200 ευρώ το νομικό υπόμνημα, έτσι, και το προχωράω. Εάν δεν τις αποσύρει, θα γίνει καταγγελία εναντίον της στον Ραστιτζή, στον Επιθεωρητή Δημόσιας. Άλλαξε τώρα, τέλος πάντων, θα γίνει καταγγελία, έτσι, στον Επιθεωρητή Δημόσιας Δήμης. Αυτό μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες θα το προχωρήσω. Είναι δεδομένο ότι θα έχω νέες αγωγές, νέα εξώδικα. Έχω και μια όμως φοβερή στήριξη από τον κύριο Αρμινάκη, τον Δευτέρη, με τον οποίο έχουμε ραντεβού στην Βουλή την επόμενη εβδομάδα. Και εύχομαι ολόψυχα, επειδή είναι ένας ανερχόμενο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εάν θα είναι στα πράγματα, πιστεύω ότι θα προχωρήσει στην τροποποίηση του 21-21-23 για να σωθούμε. Τουλάχιστον η συζήτηση και ο αγώνας που έχουμε κάνει, έτσι, γιατί την ΑΕΠΗ την έχει κυνηγήσει άκρια και του στείλανε ένα τύπο τρόπο την ψυχοφαντία εναντίον του στον πρόεδρο της Βουλής για τον κύριο Αρμενάκη. Λοιπόν, αυτά που λέτε, έτσι, είναι απίστευτα. Αυτά εδώ που σας λέω είναι νομίζω η πέμπτη φορά μετά από 40 ημερίδες που έχουν γίνει που έκανε αυτή η κυρία. Και δεν με ενδιαφέρει, ούτε με αγγίζει, έτσι. Θα σας πω και το όνομά της. Έτσι, γιατί μπορείτε να τη μάθετε, λέγεται Βίκη Γιαβή. Και να παίρνει στην αδερφή. Μία ερώτηση. Με ποιον τρόπο βάζει τους Δήμους να παρανομούν. Είπατε ότι έστειλε αυτό τους Δήμους. Οι Δήμοι από εκεί και πέρα. Τι κάνανε. Αυτό που έκανα, θα σου πω, περίμενε να σου πω την πράξη. Την πράξη θα σου πω. Τι κάνανε οι Δήμοι. Λοιπόν, εγώ έρχομαι όμως να σας επιβεβαιώσω αυτό που σας λέω ακόμα με την κυρία αυτή. Ακούτε τι λέει η παιδιά του νομικού της συμβούλης του κάτω για την κυρία αυτή. Ακούστε το. Γελάω δηλαδή με τα χάρια του κράτου. Λοιπόν, λέει, το ακούω γιατί να γελάσεις τώρα. Προκύπτει επίσης ότι με τον αθυμό 53-85, που είπαμε πριν, 6 Τρίτου 2000 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας προς την ΑΕΠΗ που υπέγραψε η Γενική Διευθύντρια με διαφωνία της υπόλοιπης ιεραρχίας της υπηρεσίας. Σας φανεί. Το τι έγινε από πίσω, δεν ξέρω, αλλά σας φάνει αυτό το πράγμα. Σε διαφωνία, έτσι, όπως, δεν τα λέω εγώ, έτσι, ορίστε, μπορεί να την βάλετε από το site, έτσι όπως το έβγαλα και εγώ να σας πω την αλήθεια, παιδιά.
Εμένα εγώ δεν το πήρα μπροστά. Μου το έστειλε κέραιο στέλεχος μέσα από το ΕΠΗ. Και μάλιστα είναι και το email μπροστά και μου γράφει καλό κουράγιο εναντίον των ασύλλογων. Αυτό μου γράφει μπροστά εδώ ένα κέραιο στέλεχος μέσα στο Υπουργείο.